γίνεται με αυτές τις κάμερες τροχέας. Ήμουν παιδί, θυμάμαι όταν βγήκαν οι πρώτες κάμερες στην Λευκωσία. Προσοχή, έχει κάμερα εκεί. Μετά κάτι έγινε και χάθηκαν οι κάμερες. Και από τότε ακούμε κάμερες και κάμερες δεν βλέπουμε. Οι πρώτες κάμερες θα μπουν σε λειτουργία, που είναι η πιλωτική φάση, που είναι σε ένα σημείο στη Λευκωσία, τέσσερις κάμερες, όπως και τέσσερις κινητές. Μέσα στον Οκτώβριο θα είναι σε λειτουργία. Έχουν φτάσει οι κάμερες, είναι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα η εταιρεία που έχει κερδίσει την προσφορά. Σε μερικές μέρες, περί τα τέλη Αυγούστου, θα δουν και οι πολίτες κάποια έργα σε αυτά τα σημεία όπου θα γίνει η εγκατάσταση των καμερών. Και μέσα στον Οκτώβριο θα έχουμε τη λειτουργία του συστήματος στη φάση την πιλωτική του, όπου θα λειτουργήσει για τρεις μήνες για να βεβαιωθούμε ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και να δοκιμαστεί το σύστημα. Και μετά, αν όλα πάνε σύμφωνα με την προσφορά και τηρούνται τα κριτήρια, θα προχωρήσουμε στην πρώτη φάση που θα εγκατασταθούν ακόμα 16 κινητές κάμερες και ακόμα 20 περίπου σταθερές κάμερες σε διάφορα σημεία στη Λευκωσία. Οι τέσσερις σταθερές σε ποιο σημείο της Λευκωσίας θα είναι? Δεν θυμάμαι ακριβώς τα σημεία. Είναι η αστυνομία τα οποία τα έχει επιλέξει. Okay. Αλλά θα το δείτε σε κάποια σημεία τα οποία έχουν αποφασιστεί με βάση την επικίνδυνοτητα τους, τη σημασία τους και τα θέματα οδικής ασφάλειας τα οποία πρέπει να τηρούμε. Έχουν αποφασιστεί σε συνεργασία με την αστυνομία αυτά τα σημεία με κύριο κριτήριο την οδική ασφάλεια και την επικίνδυνοτητα του δρόμου. Επειδή είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ του Φιλελεύθερου προημερών πως οι κινητές κάμερες που θα τοποθετούνται θα πρέπει προηγουμένως να υπάρχει σήμανση στο δρόμο πως εκεί υπάρχει κάμερα. Θα γίνεται αυτό για προειδοποίηση ή θα είναι μυστικές κάμερες και όλοι θα τρέμουν τώρα ότι αν πάω και 5 χιλιόμετρα περισσότερα θα με γράψουν γιατί θα έχει κάπου κρυμμένη μια κάμερα? Θα υπάρχει σήμανση, όπως είναι απαραίτητη να υπάρχει και σήμερα σήμανση αν κάπου. Ναι. Ελέγχεται κάποιος για το όριο ταχύτητας. Το ίδιο πράγμα θα υπάρχει και στις κινητές κάμερες. Η διαφορά είναι ότι με τις κινητές κάμερες θα μπορεί η αστυνομία να τις μετακινήσει όπου κρίνει απαραίτητο και αναλόγως της επικινδυνότητας ή της σοβαρότητας που υπάρχει. Για παράδειγμα, σε κάποια τουριστική περιοχή μπορεί κάποιες εβδομάδες το καλοκαίρι να υπάρχουν κινητές κάμερες, οι οποίες αυτές θα μετακινούνται σε άλλες περιοχές μέσα στο χειμώνα και αναλόγως και τις περιοχές. Αυτές οι 20 κινητές κάμερες είναι πάρα πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα στα θέματα ταχύτητας και αν μπορεί και η αστυνομία, όπως είπα, να τις μεταφέρει, να κάνει εγκατάσταση εκεί και όπου κρίνει απαραίτητο. Θα είναι σε έναν αυτοκίνητο αυτές οι κάμερες και θα μπορούν εύκολα να μετακινηθούν. Και να υπενθυμίσουμε πως δεν μετράνε, δεν ελέγχουν μόνο ταχύτητα οι κάμερες, είναι και η ζώνη ασφαλείας, είναι και το κράνος. Είναι και άλλα πράγματα. Πόσο μπροστά παρκάρουμε, πόσο μπροστά σταματούμε στα φώτα τροχέας κλπ. Οι κάμερες θα καταγγέλουν την ταχύτητα, θα καταγγέλουν την παράβαση των φώτων τροχέας, τη γραμμή εκεί στα φώτα τροχέας και εάν καταγγελθεί, εάν ενεργοποιηθεί η κάμερα για μία από τις πιο πάνω καταγγελίες, τότε θα εξετάζεται και αν κάποιος φορεί ζώνη ασφαλείας, οδηγεί με το κινητό για παράδειγμα ή και άλλες παραβάσεις οι οποίες μπορούν να αναγνωριστούν μέσω της φωτογραφίας η οποία θα βγαίνει από του παραβάτη και θα την ελέγχει αστυνομικός.